Ο σταθμός Radio Florina. Η συχνότητα 101,5. Η επιλογή δική σας. Radio Florina. Φίλες και φίλοι, αγαπητοί δημοκράτες και δημοκράτες, σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας στη σημερινή μας εκδήλωση. Όπως ξέρετε, σήμερα βρίσκεται μαζί μας ο τομάρχης οικονομικών, ο κύριος Χρήστος Σαϊκούρας, και ο πρόεδρος της ΟΝΕΔ, ο κύριος Κωνσταντίνος Δέρβος. Τους ευχαριστούμε θερμά για την ανταπόκριση στην πρόσκλησή μας, μέσα από την οποία εκδήλωση σήμερα ο κύριος Σταϊκούρας θα μας αναπτύξει το οικονομικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας για την οικονομία και ο κύριος Δέρβος τις θέσεις της νεολαίας ενώπιον των ευρωεκλογών. Δεν θα σας πω τίποτα άλλο, μεταφέρω τους χαιρετισμούς του γραμματέα της περιφερειακής οργάνωσης του κυρίου Αυγενάκη, με τη θερμή παράκληση σε όσα στελέχη θέλουν να στελεχώσουν τον κατάλογο των εκλογικών εκπροσώπων. Και είναι πολύ μεγάλο στοίχημα αυτό για τις επόμενες εκλογές. Δύο λεπτά θα καλέσω τον πρόεδρο της ΟΝΕΔ Φλόρινα, τον κύριο Τσακαλή, τον Πέτρο, για ένα χαιρετισμό. Κύριε Σαϊκούρα, κύριε Αντωνιάδη, κύριε Δέρβο, κύριε Θεοδόρου, καλημέρα σας. Αγαπητοί φίλοι και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ονεδίτες και ονεδίτησες, καλημέρα σας. Θα ήθελα κι εγώ με τη σειρά μου να καλωσορίσω στην πόλη της Φλόρινας τον βουλευτή Φθιώτιδας και τον μεάρχη οικονομικών της Νέας Δημοκρατίας, κύριο Χρήστο Σταϊκούρα. Καλώς ήρθατε, κύριε βουλευτά. Με την ιδιότητά μου δε, ως πρόεδρος της ΟΝΕΔ Φλόρινας, καλωσορίζω επίσης τον πρόεδρο ΟΝΕΔ και υποψήφιο ευρωβουλευτή Κώστα Δέρβο. Αγαπητέ φίλε Κώστα, με χαρά σε υποδεχόμαστε στον νόμο της Φλόρινας και σε ευχόμαστε καλή επιτυχία. Η ΟΝΕΔ από την ίδρυσή της έπαιξε σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της ιδεολογικής, κοινωνικής και πολιτικής εξέλιξης της Νέας Δημοκρατίας. Με σεβασμό στην ιστορία και με το βλέμμα στο αύριο, διαμορφώνουμε το σχέδιό μας για τη νέα γενιά. Με εξωστρέφεια αφουγκραζόμαστε τους πολίτες, συνομιλούμε μαζί τους και διαμορφώνουμε μαζί την επόμενη μέρα. Εμείς οι ονεδίτες και οι ονεδίτησες δηλώνουμε καθημερινά παρόν δίπλα στον αρχηγό μας Κυριάκο Μητσοτάκη. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε βουλευτά της Φλόρινας, κύριε Αντωνιάδη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Φίλες και φίλοι, καλημέρα σας. Καταρχάς χρόνια πολλά σήμερα η γιορτή της Ορθοδοξίας και χρόνια πολλά και ευχόμαστε τα καλύτερα σε όσους γιόρταζαν και όσες χθες του Αγίου Θεοδόρου. Θέλω καταρχάς να σας ευχαριστήσω και εγώ που τιμάτε με την παρουσία σας στην εκδήλωση για άλλη μια φορά, να χαιρετήσω την παρουσία δημάρχων, πρώην δημάρχων, πρώην περιφερειακών, στελέχη, τη Δημογεροντία της Νέας Δημοκρατίας, όλες τις κυρίες της Νέας Δημοκρατίας, τον πρώην βουλευτή, τον κύριο Κορτσάρη, τον κύριο Κωνσταντινίδη και να μην πω σε άλλη ονομασία και ξεχάσουμε κανένα. Να καλωσορίσω στον ομό μας δύο εξαίρετα στελέχη της παράταξης. Γιώργο. Ξεκινώ από τον Χρήστο Σταϊκούρα. Με πολιτικό λόγο, με μεστή πολιτική παρουσία μέσα στη Βουλή, το μεάρχης οικονομικών, ευχόμαστε από καρδιάς ο αυριανός Πρωθυπουργός να τον έχει μέσα στο οικονομικό επιτελείο και το ελπίζουμε και ευελπιστούμε σε μια εξαιρετική συνεργασία για το καλό του νομού και όλης της χώρας. Επίσης κοντά μας είναι ο κύριος Δέρβος, πρόεδρος της ΟΝΕΔ, εκπροσωπεί το νέο, εκπροσωπεί το καινούριο, φωνές όπως του Προέδρου της ΟΝΕΔ, τις έχει ανάγκη η Ευρωβουλή. Εμείς δεσμευόμαστε ότι η Φλόρινα, κύριε Δέρβο, φίλε Κώστα, θα σε στηρίξει και ευελπιστούμε και είμαστε σίγουροι για τη συνεργασία μετέπειτα ως μέλος της Ευρωβουλής προς όφελος και της χώρας και του νομού μας. Είναι πάγια αρχή μου όταν έρχονται στελέχη της παράταξης αλλά και κοινοβουλευτικοί να ενημερώνονται για τα δίκαια του νομού μας. Έχουν ήδη ενημερωθεί ενδελεχώς και ο κύριος Σταϊκούρας και ο κύριος Δερβός και για το θέμα της ανεργίας, το οποίο μας τρώει τα σωθικά και έχει μεταναστεύσει ένα μεγάλο μέρος του νομού, κυρίως οι νεολαίοι, για την ολοκλήρωση του κάθετου άξονα, ένα έργο το οποίο σοβεί επί δεκαετίες, το βλέπουμε να γίνεται και ποτέ δεν γίνεται, και τώρα πια θα συμπληρωθεί με τον δρόμο Φλόρινα-Λεμός, γιατί έχουμε δύο πύλες εισόδου
και με τη νέα συμφωνία των Πρεσπών κατά πάσα πιθανότητα θα ανοίξει και ένας νέος μεθοριακός σταθμός, άρα δεν μπορεί να είναι πύλη εισόδου χωρίς να έχει τον ανάλογο δρόμο. Για το θέμα των αγροτών, μια μεγάλη πληγή. Οι κτηνοτρόφοι μας πουλάνε τα κοπάδια για να γίνουν σερβιτόροι, γιατί το κόστος παραγωγής είναι πολύ ακριβό, ενώ το κόστος των προϊόντων, το γάλα και το κρέας, είναι στον αδύρ. Το ίδιο ισχύει και για τα υπόλοιπα γεωργικά προϊόντα. Είναι μέσα στις προτεραιότητες της Νέας Δημοκρατίας η στήριξη του αγροτικού πληθυσμού μαζί και με αυτό των επιχειρηματιών. Το θέμα της ενέργειας. Ο άξονας Φλόρινα-Κοζάνη-Μεγαλόπολη είναι ο πλέον αδικημένος άξονας, είναι οι τρεις νομοί πιο αδικημένοι, οι οποίοι είναι παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Από τα 130 δις τα οποία έχουμε παράξει ως πλούτο, όλος αυτός ο πλούτος έχει διαχειριστεί σε όλη τη χώρα και η Δυτική Μακεδονία έχει πάρει ούτε καν το 1%, ούτε καν το μισό, το 0,25%, δηλαδή ούτε ψίχουλα. Δικαιούμαστε κι εμείς όπως όλη η Ελλάδα επιδότηση στην ηλεκτρική ενέργεια με προτεραιότητα νοικοκυριά, επιχειρήσεις, αγρότες. Γνωρίζετε ότι το ρεύμα για να πάει από τη Φλόρινα στην Αθήνα επιδοτείται γιατί από 3 λεπτά το κόστος φτάνει στα 9 λεπτά. Γνωρίζετε ότι πληρώνουμε κατ' έτος 700 εκατομμύρια στη Μύκονο, στην Κρήτη, στη Ρόδο, στην Κέρκυρα. Τα παιδιά μας δουλεύουν σερβιτόροι και εμείς επιδοτούμε το ρεύμα. Καλώς το επιδοτούν γιατί πρέπει να υπάρχει εθνική πολιτική, αλλά δεν μπορεί και εμείς που βοηθήσαμε στον εκπολιτισμό, στον εκβιομηχανισμό και εξυγχρονισμό της χώρας να είμαστε έξω από αυτό, από αυτή την επιδότηση. Τελευταίο αφήνω το θέμα του Πανεπιστημίου. Επειδή αυτό το διάστημα βρίσκεται σε διαβούλευση το αρμόδιο νομοσχέδιο για την ίδρυση του νέου Πανεπιστημίου με τη συγχώνευση του ΤΕΗ. Είναι ένα νομοσχέδιο για το οποίο μας επισκέφθηκε ο κύριος Γαβρόγλου, απαξίωσε τους τοπικούς φορείς, τους άφησε έξω από τη διαβούλευση, δεν συναντήθηκε ούτε με δημάρχους, ούτε με αντιπεριφερειάρχες, ούτε με βουλευτές, ούτε καν με τους καθηγητές, ούτε καν με τους εκπροσώπους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, ενώ τα προβλήματα στην περιοχή είναι τεράστια. Το ένα αδύνατο σημείο. Το δεύτερο, ανήγγειλε νέα τμήματα χωρίς να υπάρχει μελέτη ούτε σκοπιμότητας ούτε βιωσιμότητας. Εμείς για ένα τμήμα, το Βαλκανικό, όταν πρόκειται να το ιδρύσουμε, επί ένα χρόνο ετοιμάζαμε μια μελέτη για το πώς θα λειτουργήσει και πώς θα επιβιώσει αυτό το τμήμα. Λοιπόν, ο κύριος Γαβρόγλου λοιπόν χτίζει παλάτια στην Άμμο, ανήγγειλε νέα τμήματα τα οποία θα λειτουργήσουν μετά το 20, άρα με άλλη κυβέρνηση, και η Φλόρινα, η οποία έχει ως πρώτο της στόχο τη δημιουργία νέου τμήματος στη Σχολή Καλών Τεχνών, μας έχει αφήσει από έξω. Κλείνω και λέω για το Πανεπιστήμιο. Το Πανεπιστήμιο είναι ένας τροφοδότης. Ένας τροφοδότης φυσικός, πνευματικός, πολιτιστικός. Είναι μια γέφυρα φιλίας και συνεργασίας με τα όμορα κράτη. Το στηρίζουμε, το θέλουμε, είναι ένας φάρος πολιτισμού. Το τμήμα, η Σχολή Καλών Τεχνών, είναι η ταυτότητα αυτής της πόλης που έχει και καλλιτέχνες και γλύπτες και ζωγράφους. Η παιδαγωγική σχολή είναι η ψυχή μας. Από το 41 υπάρχει διδασκαλείο, παιδαγωγική ακαδημία και αργότερα παιδαγωγικό τμήμα, και η σχολή γεωπονίας είναι ο τροφοδότης μας. Αυτές οι τρεις σχολές πρέπει να υπάρχουν αυτούσιες στην ακριτική περιοχή για να οχυρώσουν πνευματικά τα σύνορά μας. Και μια τελευταία κουβέντα για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Ο κύριος Γαβρόγλου στις δηλώσεις που έκανε άφησε ένα παράθυρο για τη διδασκαλία της ψευτομακεδονικής, το οποίο θα μας οδηγήσει σε λεωφόρους αλυτρωτισμού. Οι άνθρωποι αυτοί, η Νέα Δημοκρατία θα σας τα πει και ο κύριος Σταϊκούρας και ο κύριος Δερβός, οι άνθρωποι αυτοί, ο κύριος Τσίπρας και η παρέα του και η συναυτό, είναι επικίνδυνοι για τον τόπο, γιατί καθημερινά εκποιούν τα εθνικά μας θέματα και την εθνική αξιοπρέπεια. Ακροτηριάζεται καθημερινά η Ελλάδα στα Σκόπια, στην Αλβανία, στην Τουρκία, στο Κυπριακό. Εκποιούν την οικονομία για χάρη παραμονής 5 μήνες επιπλέον στην εξουσία. Πρέπει να φύγουν. Είναι η ώρα της Νέας Δημοκρατίας, είναι η ώρα του Κυριάκου Μητσοτάκη να βγάλουν τη χώρα από τα διέξοδα και να δώσουν προοπτική και να επαναφέρουν την εθνική αξιοπρέπεια εντός και εκτός. Και πάλι σας ευχαριστώ που τιμάτε με την παρουσία σας και καλωσορίζω τους δύο βουλευτές.
Κύριε Σταϊκούρα, ο λόγος εσάς. Καλημέρα και χρόνια πολλά. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω όλες και όλους εσάς για ό,τι έχετε κάνει για αυτή την παράταξη όλα αυτά τα χρόνια. Για τους αγώνες που έχετε δώσει, ώστε σήμερα, σε αυτή την αίθουσα, σε αυτό το τραπέζι να κάθομαι εγώ και ο Γιάννης. Και θέλω να σε ευχαριστήσω όλες και όλους κυριολεκτικά. Και μεταξύ άλλων, να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κύριο Κωνσταντινίδη, που είναι σήμερα μαζί μας, παλιό καλό συνάδελφο, τον κύριο Δαϊλάκη, παλιό καλό συνάδελφο και καλό φίλο, και τον κύριο Κοριτσάρη, θα μου επιτρέψετε να σας πω, οικογενειακό φίλο για 3 δεκαετίες. Όλους εσάς σας ευχαριστούμε. Και εγώ και ο Γιάννης για ό,τι έχετε κάνει για εμάς. Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της ΝΟΔΕ για την πολύ ευγενική πρόσκληση να έρθουμε σήμερα εδώ και να ανταλλάξουμε ορισμένες σκέψεις. Να μιλήσουμε απλά, να μιλήσουμε τεκμηριωμένα. Να πούμε ποιο είναι το διακύβευμα των εκλογών. Ποια είναι η κριτική μας, αλλά και ποια είναι η πρότασή μας. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον φίλο, τον συνάδελφο, τον Γιάννη τον Αντωνιάδη, συναγωνιστή, συμμαχητή, πραγματικό πατριώτη. Κυρίες και κύριοι, είμαστε σε προεκλογική μάχη. Είμαστε σε προεκλογική μάχη και πρέπει η κυβέρνηση να ιτηθεί. Πρέπει να ιτηθεί σε όλες τις κάλπες. Στις βουλευτικές εκλογές, στις ευρωεκλογές, στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Και πρέπει να ιτηθεί γιατί δεν μπορεί να προσφέρει κάτι ουσιαστικά θετικό στη χώρα. Γυρίζουμε όλη την Ελλάδα. Και κάθε μέρα ακούμε όλο και πιο έντονα, όλο και πιο εμφατικά, περισσότερους πολίτες να αγανακτούν, να εξοργίζονται με τη σημερινή κυβέρνηση. Κυβέρνηση η οποία προχώρησε σε εθνικά επιζήμιες συμφωνίες, όπως είναι η Συμφωνία των Πρεσπών. Σε μια συμφωνία η οποία είναι γεμάτη τρύπες. Σε μια συμφωνία η οποία κατέστησε διατριτή εξωτερική πολιτική δεκαετιών. Μια συμφωνία η οποία παρέδωσε κρίσιμης σημασίας κλειδιά της χώρας, όπως είναι η συμμετοχή της γείτονος χώρας στο ΝΑΤΟ. Συμφωνία η οποία δεν αξιοποίησε το κεκτημένο που είχαν δημιουργήσει οι προηγούμενες κυβερνήσεις, της εθνικής συνεννόησης, της σύνθεσης απόψεων. Μια συμφωνία που κινήθηκε απέναντι στο λαϊκό αίσθημα. Μια συμφωνία που αυτοί που την υπέγραψαν λιδόρισαν τις γνήσιες πατριωτικές ευαισθησίες της συντριπτικής πλειοψηφίας κοινωνίας. Μια συμφωνία που αναγνώρισε μακεδονική γλώσσα και εθνότητα και έδωσε τη δυνατότητα στο μέλλον πιθανόν για συντήρηση στους γείτονες νοσηρών ιδεολογημάτων. Και πραγματικά από μικρό σπέρμα πολλές φορές βγαίνουν μεγάλες ρίζες. Η κυβέρνηση όμως απέτυχε και στα άλλα πεδία της δημόσιας σφαίρας. Είπε ο Γιάννης για την εκπαίδευση, για την παιδεία. Βλέπουμε σε όλη την Ελλάδα μια κοπτοραπτική με μικροπολιτικά μόνο τερτύπια της κυβέρνησης. Απέτυχε στον πρωτογενή τομέα, όπου έκανε την συμμετοχή του Έλληνα αγρότη εξαιρετικά δύσκολη στην καθημερινότητά του. Απέτυχε στη διασφάλιση της ασφάλειας του πολίτη στην καθημερινότητά του. Και απέτυχε και στο πεδίο της οικονομίας, όπου η καθημερινότητα του πολίτη έχει γίνει όλο και πιο δύσκολη, το διαθέσιμο εισόδημά του όλο και λιγότερο. Άρα, για αυτούς τους λόγους, η σημερινή κυβέρνηση πρέπει να φύγει το ταχύτερο από τη διακυβέρνηση της χώρας. Δεν αρκεί όμως μόνο η κριτική. Θα πρέπει να διατυπώνουμε και έναν ορθολογικό πολιτικό λόγο. Και γι' αυτό ήρθα εγώ σήμερα εδώ, για να σας καταθέσω κωδικοποιημένα 10 σκέψεις. Ποιο είναι το πρόταγμα της δικής μας επόμενης διακυβέρνησης και ποια είναι η διαφορά μας από τη σημερινή κυβέρνηση? Γιατί ρωτήθηκα και από τους αγαπητούς εδώ δημοσιογράφους πριν από λίγο. Η Νέα Δημοκρατία τι υποστηρίζει? Ότι μπορεί να δημιουργήσει περισσότερο πλούτο, να τον διανύμει πιο δίκαια και να έχει καλύτερα συστατικά. Να μιλήσω λίγο
με όρους καθημερινότητας, να μεγαλώσουμε την πίτα, να την κάνουμε με καλύτερα συστατικά και να δώσουμε καλύτερα τα κομμάτια στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Άρα να μεγαλώσουμε το ΑΕΠ, να ενισχύσουμε τις επενδύσεις και τις εξαγωγές, αυτό λέγεται παραγωγική ανασυγκρότηση, που πολλές φορές τη λέμε το πολιτικό σύστημα και η κοινωνία δεν μας πιστεύει, και να δώσουμε σε εκείνα τα κομμάτια της κοινωνίας που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη τα περισσότερα. Αυτό είναι το πρόταγμά μας. Ψηλή και διατηρήσιμη ανάπτυξη, δημιουργία καλών θέσεων απασχόλησης, κυρίως στον ιδιωτικό τομέα, και ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Παιδεία, στο οποίο απέτυχε αποδεδειγμένα επί τετραετίας η σημερινή κυβέρνηση. Εύκολο όμως μπορεί να με ρωτήσετε, ωραία, και τι διαφορετικό θα κάνετε εσείς. Πρώτον, εδώ είναι οι διαφορές. Εμείς θα μειώσουμε άμεσα τον ένφια. Θα μειώσουμε άμεσα τον ένφια, μεσοσταθμικά, κατά 30% στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, δίνοντας συνεπώς ιδιαίτερη έμφαση και σημασία στη μεσαία τάξη, αλλά ταυτόχρονα θα δώσουμε και ιδιαίτερη σημασία και προσοχή στα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα. Άρα να μία διαφορά. Η κυβέρνηση μειώνει πολύ λιγότερο το φόρο ακίνητης περιουσίας και σε λιγότερα κοινωνικά στρώματα, αγνοώντας εντελώς την μεσαία τάξη, η οποία επί ημερών της δεν υφίσταται. Να μία πρώτη διαφορά. Δεύτερον, εμείς λέμε ότι θα μειώσουμε τις ασφαλιστικές φορές στο σύνολο των εργαζομένων. Όχι μόνο στους ελεύθερους επαγγελματίες, ανοίγω μια παρένθεση, υπενθυμίζω ότι η ίδια η κυβέρνηση που αύξησε τις ασφαλιστικές φορές στους ελεύθερους επαγγελματίες το 2016, ήρθε και είπε 2 χρόνια μετά, απέτυχα, μέα κούλπα, αλλάζω τον νόμο, πάω στο προηγούμενο καθεστώς. Εμείς λέμε συνεπώς ότι ναι, θα μειώσουμε τις ασφαλιστικές φορές στο σύνολο των εργαζομένων και θα δημιουργήσουμε ένα καινούργιο ασφαλιστικό σύστημα. Καμία σχέση με αυτό που κατηγορούμαστε από την κυβέρνηση για δήθεν σχέδιο Πινοσέτ. Και εδώ θέλω την προσοχή σας για 2 λεπτά. Τι θέλουμε να πετύχουμε με αυτό το ασφαλιστικό σχέδιο? Τους συνταξιούχους που είναι σήμερα σε αυτήν εδώ την αίθουσα να αισθανθούν ότι δεν θα υπάρχει ποτέ στο μέλλον άλλη περικοπή συντάξεων, και τα νέα παιδιά, τους νέους εργαζόμενους που είναι μεταξύ ημών, να αισθανθούν ότι μετά το τέλος του εργασιακού τους βίου κάτι θα έχουν στην τσέπη τους, θα πάρουν σύνταξη. Γιατί σήμερα, αν ρωτήσετε τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας, σχεδόν κανένα δεν πιστεύει ότι θα πάρει σύνταξη στο μέλλον. Με βάση αυτά τα 2 κριτήρια, συνεπώς, καμία περικοπή συντάξεων και εξασφαλισμένη σύνταξη στη νέα γενιά, καταθέσαμε ένα σχέδιο το οποίο διαρκώς εμπλουτίζουμε. Ένα σχέδιο 3 πυλώνων. Τι λέει ο 1ος πυλώνας? Λέει ότι εγώ, που σήμερα εργάζομαι, οφείλω να δείξω την αλληλεγγύη των γενεών. Οφείλω σήμερα, μέσα από τις απολαβές μου, να βοηθήσω τον ίν συνταξιούχο. Άρα ναι, ό,τι ισχύει και σήμερα, θα υπάρχει μια αναδιανομή του πλούτου. Εγώ ως εργαζόμενος θα υποβάλω τις εισφορές μου, οι οποίες θα είναι μειωμένες κατά 25% σε βάθος τετραετίας. Πού? Στον ΕΦΚΑ. Υποχρεωτικά. Έτσι ώστε, το επαναλαμβάνω, να υπάρχει η αλληλεγγύη των γενεών. Οφείλουμε να σεβόμαστε τους αγώνες και τους κόπους μιας ολόκληρης γενιάς που σήμερα είναι στη σύνταξη. Ταυτόχρονα όμως, κάνουμε τον 2ο πυλώνα. Και τι λέμε στο 2ο πυλώνα? Ότι εγώ ως εργαζόμενος, το κομμάτι της επικουρικής σύνταξης, που είναι το 7%, θα το κρατάω για να χτίσω τον δικό μου κουμπάρα. Στον ΕΦΚΑ, στον ΕΦΚΑ. Σε επαγγελματικά ταμεία, αν το επιλέξω, σε επαγγελματικά ταμεία. Σε ιδιωτικά ασφαλιστικά ταμεία, αν το επιλέξω, υπό αυστηρή εποπτεία της Τραπέζης της Ελλάδος, δική μου επιλογή θα είναι. Εκεί όμως θα χτίζω τον δικό μου κουμπαρά. Έτσι ώστε, στο τέλος του εργασιακού βίου, ας πούμε 35 χρόνια, με ένα μέσο μισθό, ας πούμε 1.000 με 1.200 ευρώ μεικτά, να ξέρω, ως νέος, τότε που θα βγω στη σύνταξη, ότι θα παίρνω πάνω από 500 ευρώ από τον 2ο πυλώνα. Συν ο 1ος πυλώνας με οδηγεί σε κάτι αρκετά πάνω από τα 1.000 ευρώ. Και ο 3ος πυλώνας είναι η κλασική ιδιωτική ασφάλιση, προαιρετική, για όποιον θέλει, όπως ισχύει και σήμερα. Άρα,
αναδιανεμητικό σύστημα και κεφαλαιοποιητικό. Αλληλεγγύη των γενεών και χτίσιμο κουμπαρά. Έτσι ώστε το ασφαλιστικό σύστημα να είναι βιώσιμο για τις επόμενες δεκαετίες. Λαμβάνοντας υπόψη και την ανάγκη να δημιουργηθούν καλές ποιοτικές θέσεις απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα. Τότε τη διαφορά. Η κυβέρνηση ψήφισε τη μείωση του αφορολόγητου από το 2020. Πόση μείωση? 35%. Υπενθυμίζω ότι πριν την προηγούμενη μείωση του αφορολόγητου, ο νυν Υπουργός Οικονομικών είχε πει ότι θα παραιτηθεί αν αριστερός υπουργός μείωνε το αφορολόγητο. Και το έχει κάνει ήδη δύο φορές δια της υπογραφής του. Τούτων δοθέντων, του νόμου δοθέντων, εμείς ισχυριζόμαστε ότι θα πάμε να μειώσουμε τη φορολόγηση των φυσικών προσώπων για τον κατώτατο συντελεστή. Από το 20% στο 9%. Έτσι ώστε αν ισχύσει αυτός ο νόμος της μείωσης του αφορολόγητου, οι πολίτες που θα πληρώσουν για πρώτη φορά να πληρώσουν όσο γίνεται λιγότερα. Άρα μείωση του φόρου για τα φυσικά πρόσωπα στον κατώτατο συντελεστή. Τέταρτον, φορολόγηση των επιχειρήσεων από το 29% στο 20%. Γιατί πραγματικά πιστεύουμε ότι οι πολλές, οι καλές θέσεις απασχόλησης πρέπει να δημιουργηθούν στον ιδιωτικό τομέα. Εκεί είναι το μέλλον της χώρας και της ελληνικής οικονομίας. Ταυτόχρονα όμως πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνουν προσλήψεις στο δημόσιο. Και η Νέα Δημοκρατία θα κάνει προσλήψεις στο δημόσιο. Και πρέπει να γίνουν προσλήψεις στο δημόσιο. Αλλά το κράτος δεν πρέπει να διωγγωθεί. Εμείς ισχυριζόμαστε ότι θα κάνουμε τόσες προσλήψεις ώστε να μην διωγγώνεται το κράτος εκεί που υπάρχουν πραγματικές ανάγκες και με αδιάβλητες διαδικασίες. Όχι όπως γίνεται σήμερα που ξεχυλώνει το κράτος και πλέον αρχίζουν και το επισημαίνουν και οι θεσμοί. Πέμπτη διαφορά. Και αν περπατήσουμε στους δρόμους Φλόρινας, νομίζω ότι τώρα είναι μεγάλη διαφορά και πρέπει οι πολίτες αυτό να τα αναγνωρίσουν. Θα μειώσουμε το ΦΠΑ στην εστίαση. Δεν εκτιμήθηκε η κίνηση της προηγούμενης κυβέρνησης Σαμαρά που μείωσε το ΦΠΑ από το 23% στο 13% όσο θα έπρεπε. Και η σημερινή κυβέρνηση και το πήγε στο 24%. Εμείς λοιπόν υποστηρίζουμε ότι ναι, αρχικά τον πρώτο χρόνο πρέπει να μειωθεί και ο ΦΠΑ στην εστίαση στο 13%. Και μετά να δημιουργήσουμε δύο ΦΠΑ στο 22% και 11%. Ναι, αλλά θα μου πείτε και πού θα βρείτε τα λεφτά. Μήπως υπάρχουν τίποτα περικοπές, κρυφές, σε μισθούς, συντάξεις, όπως λέει η κυβέρνηση. Για απάντηση να πει. Πρώτα απ' όλα θα τηρήσουμε τους προϋπολογισμούς σε όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Σήμερα που μιλάμε, είτε μιλάμε για τον ΟΑΣΤ στη Θεσσαλονίκη, είτε μιλάμε για τις αστικές συγκοινωνίες στην Αθήνα, αυτοί οι φορείς δεν τηρούν τους προϋπολογισμούς τους. Άρα ναι, θα τηρήσουν τους προϋπολογισμούς. Δεύτερον, δεν θα διωγγώσουμε το κράτος. Τρίτον, θα επεκτείνουμε τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Έχουμε έτοιμο σχέδιο νόμου, έτσι ώστε οι πολίτες να χρησιμοποιήσουν ακόμα περισσότερο πλαστικό χρήμα για να μειώσουμε τα κίνητρα για φοροδιαφυγή. Και τέταρτον, το υποστηρίζουμε, θα γίνουν πολλά ΣΔΙΤ. Πολλές συμβάσεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Όπως έγιναν πολλά καλά σχολεία στην Αττική, όπως έγιναν πυροσβεστικοί σταθμοί επί κυβέρνηση Καραμαλή, γιατί τότε ξεκίνησαν να γίνονται ΣΔΙΤ στην Ελλάδα. Θα μου πείτε όμως, ναι, αλλά έχουμε και ένα μεγάλο πρόβλημα. Χρωστάμε όλο και περισσότερα σε εφορίες, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες. Θα κάνετε κάτι? Και σε αυτό το κομμάτι έχουμε διατυπώσει συγκεκριμένες προτάσεις, συγκεκριμένες θέσεις. Παράδειγμα, έχουμε πει ότι η δική μας βούληση είναι οι 120 δόσεις για όποιον χρωστάει στην εφορία μέχρι 20 ευρώ και μέχρι οφειλεί 3.000 ευρώ βάζοντας και περίοδο χάριτος. Γιατί εκεί φαίνεται ότι είναι το 80% αυτών που χρωστούν σήμερα στην εφορία. Ναι, εμείς υποστηρίζουμε ότι πρέπει να υπάρχει προστασία της πρώτης κατοικίας. Υπενθυμίζω ότι μέχρι το τέλος του 2014 ήταν απολύτως προστατευμένη η πρώτη κατοικία. Και μεταγενέστερα, με νόμο της σημερινής κυβέρνησης το 2015, προβλέφθηκε από 1η-1η του 19 να μην υπάρχει προστασία. Γι' αυτό και πήρε αυτή την δίμηνη παράταση και τώρα υπάρχουν οι συζητήσεις. Εμείς τι λέμε συνεπώς? Ότι ναι, πρέπει να υπάρχει προστασία της πρώτης κατοικίας. Προσοχή όμως, σε αυτούς
που έχουν πραγματική ανάγκη. Όχι σε αυτούς που μπορούν να πληρώσουν και δεν πληρώνουν, τους περίφημους στρατηγικούς κακοπληρωτές. Αυτοί πρέπει να κυνηγηθούν άμεσα. Και παράλληλα να διασφαλίσουμε ότι ο κρατικός προϋπολογισμός δεν θα πέσει έξω από την όποια επιδότηση γίνει πάνω σε αυτή την πολιτική. Αλλά λέμε και κάτι ακόμα και θέλω εδώ την προσοχή σας. Λέμε, και για πρώτη φορά το λέει αυτή η παράταξη, ότι πρέπει επιτέλους να ασχοληθούμε και με αυτούς που είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, στην εφορία, στα ασφαλιστικά ταμεία και στις τράπεζες. Και ξεκινήσαμε από τις τράπεζες. Και προτείναμε ο πρόεδρος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών, με όποια κριτήρια αποφασιστούν για την προστασία της πρώτης κατοικίας, τα ίδια, για αυτούς που χρωστούν, τα ίδια ακριβώς κριτήρια να ισχύουν για όσους την τελευταία τριετία ήταν απολύτως συνεπείς στα στεγαστικά του δάνεια. Αυτοί οι πολίτες, συνεπώς, για την επόμενη πενταετία να πληρώνουν λιγότερους τόκους, ώστε και αυτοί να αισθανθούν ότι έρχεται η ελληνική πολιτεία και δίνει ένα μέρισμα για την προσπάθεια που καταβάλουν. Και το κυριότερο, για να μην οδηγήσουμε και τους συνεπείς φορολογούμενους να πηγαίνουν στα υποκαταστήματα των τραπεζών, να λένε κανένα δύο δόσεις μην τις πληρώσουμε για να μπαίνουν σε ρυθμίσεις. Δεν μπορούμε να στρέφουμε τη συνέπεια προς την ασυνέπεια. 7ο θέμα αυτό. 8ο θέμα. Καλά, αυτοί είναι οι φόροι, αλλά λίγο κοινωνική πολιτική είστε νεοφιλελεύθεροι. Τα λένε αυτοί που κάνανε 29 αυξήσεις φόρων και 17 περικοπές συντάξεων. Ερχόμαστε συνεπώς και λέμε ότι εμείς βάζουμε αφορολόγητο 1.000 ευρώ για κάθε παιδί. Ερχόμαστε και λέμε ότι το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα που εμείς το θεσμοθετήσαμε θα πάει και θα αυξηθεί στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ, ώστε ακόμα περισσότερες οικογένειες να γίνουν αποδέκτες αυτής της ουσιαστικής κοινωνικής πολιτικής, που δεν είναι επιδόματα, είναι μια οριζόντια κοινωνική πολιτική που ισχύει στα περισσότερα μέρη της Ευρώπης και ουσιαστικά θεσμοθετήθηκε από εμάς. 800.000 συμπολίτες μας να μπορούν να ωφελούνται από αυτό το πρόγραμμα. Ερχόμαστε και λέμε ότι θα αυξήσουμε τον προϋπολογισμό για το επίδομα ενεργείας. Ερχόμαστε και λέμε ότι θα επαναφέρουμε επιδόματα που κόπηκαν πρόσφατα για τρίτεκνες και πολυτεκνες οικογένειες. Ερχόμαστε και λέμε ότι θα κατοχυρώσουμε ψηφιακές δυνατότητες και δεξιότητες για αυτούς που βρέθηκαν για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός αγοράς εργασίας, που είναι η συντριπτική πλειοψηφία και είναι ουσιαστικά οι μακροχρόνια άνεργοι. Και δυστυχώς το 70% των ανέργων είναι άνεργοι για πάνω από ένα έτος. Και εκεί πρέπει συνεχώς να δίνουμε δεξιότητες για να επανέλθουν, να επιστρέψουν στον εργασιακό βίο. Είπαμε ότι θα χορηγήσουμε 2.000 ευρώ για κάθε νέο παιδί. Και ναι, είπαμε, άλλωστε νόμος μας ήταν, ότι και εμείς θέλουμε να αυξηθεί ο κατώτατος μισθός. Και πόσο τον αυξάναμε εμείς? Με βάση την ανάπτυξη, την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Γιατί σήμερα, και ήμουν χθες στην Καστοριά με τον Κώστα και το συζητάγαμε με επιχειρηματίες, υπάρχει ο κίνδυνος κάποιες επιχειρήσεις που ξαφνικά πρέπει να αυξήσουν σημαντικά το μισθολογικό κόστος, είτε να προχωρήσουν σε μη καταβολή των δηλωθέντων, δηλαδή εισφοροδιαφυγή, είτε να μετατρέψουν κάποιες σχέσεις απασχόλησης σε μερική απασχόληση, είτε ακόμα και να απολύσουν ή να μην προσλάβουν. Εμείς συνεπώς θέλουμε να μην υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Άρα τι λέγαμε? Το 2013 λέγαμε ότι το 2017 θα αρχίσει να αυξάνει ο κατώτατος μισθός. Πώς? Με βάση την ανάπτυξη της οικονομίας. Σήμερα, συνεπώς, αν ήταν κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, ο κατώτατος μισθός θα έχει αυξηθεί περισσότερο από το 10,7, αλλά σε 3 χρόνια, ώστε να μπορέσει κάθε επιχείρηση να ενσωματώσει αυτό το κόστος στην καθημερινότητά της. Άρα, φίλες και φίλοι, τι προσπάθησα να σας πω σε τίτλους? Βασικές, ουσιαστικές διαφορές της δικής μας πρότασης, του δικού μας σχεδίου, από τη σημερινή κυβέρνηση. Και αυτές είναι ορατές, διακριτές διαφορές. Γιατί εμείς θέλουμε και μπορούμε να πετύχουμε υψηλότερη ανάπτυξη, υψηλότερη μεγέθυνση οικονομίας. Έτσι ώστε, με βάση αυτά που είχαν συμφωνηθεί κατά το παρελθόν, να μπορέσει να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η βιωσιμότητα του χρέους. Το οποίο που οδηγεί σε μείωση των δημοσιονομικών στόχων, σε μείωση δηλαδή
των πρωτογενών πλεονασμάτων. Άρα, αυτό είναι το σχέδιό μας τον πρώτο χρόνο, αυτό είναι το σχέδιό μας σε βάθος τετραετίας. Έτσι ώστε με τη μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων να μπορέσω να έρθω εδώ στη Φλωρίνα και να μιλήσουμε για ακόμα μεγαλύτερες μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Σχέδιο το οποίο μεγαλώνει την πίτα και την διανέμει πιο δίκαια. Σχέδιο το οποίο βοηθά νέα παιδιά να επιστρέψουν στην Ελλάδα και το εύχομαι να επιστρέψουν και στη Φλόρινα. Σχέδιο το οποίο βοηθά πολλά νέα παιδιά να ταπεξέλθουν σε αυτό που εγώ καλώ δομικός μετασχηματισμός της εργασίας. Γιατί η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση θα οδηγήσει σε απώλεια θέσεων απασχόλησης που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα και στη δημιουργία πολλών νέων θέσεων απασχόλησης που δεν ξέραμε μέχρι σήμερα. Λέω για παράδειγμα και ολοκληρώνω ότι χθες πήγαμε σε μια επιχείρηση με τον Κώστα στην Καστοριά που έχει απίστευτη τεχνολογία. Και μας έλεγε ο επιχειρηματίας ότι δυσκολεύομαι να βρω νέα παιδιά τα οποία να μπορέσουν να λειτουργήσουν αυτά τα μηχανήματα. Και αναγκάζομαι και φέρνω, πληρώνοντας όσα-όσα την ημέρα που υπάρχει πρόβλημα, κάποιον από τη Δανία για να επισκευάσει ένα μηχάνημα. Γιατί δεν έχουμε δημιουργήσει τις προϋποθέσεις, έτσι ώστε τα νέα παιδιά να δείξουν μια κλίση και προς αυτές τις δεξιότητες που προκύπτουν και θα προκύψουν από την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Άρα, αυτό είναι το σχέδιο της μεγάλης, φιλελεύθερης, κοινωνικής και πατριωτικής Νέας Δημοκρατίας. Της Νέας Δημοκρατίας, η οποία έβαλε τη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την κράτησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2015. Της Νέας Δημοκρατίας που ουσιαστικά έφερε τη δημοκρατία στη χώρα. Της Νέας Δημοκρατίας που ξέρει να λέει τα μεγάλα ναι, αλλά έχει πει και τα μεγάλα όχι. Της Νέας Δημοκρατίας που διαρκώς εμπλουτίζεται, ανανεώνεται, επικαιροποιεί το λόγο της, σέβεται τα παλιά της στελέχη και εμπλουτίζει με νέα στελέχη την παράταξη. Σας καλώ συνεπώς όλες και όλους. Να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Έτσι ώστε όλες οι κάλπες που θα στηθούν το 2019 να είναι γαλάζιες και να κερδίσουμε και στις βουλευτικές εκλογές και στις ευρωεκλογές και στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Σας ευχαριστώ και πάλι ιδιαίτερα για τη σημερινή της παρουσία. Ευχαριστούμε κύριε Σταϊκούρα. Το λόγο έχει ο πρόεδρος της ΟΝΕΔΟ, κύριος Κώστας Δέρβος. Θα είμαι πιο σύντομος από τον Υπουργό, μιας και είναι Κυριακή και θα θέλετε όλοι, είναι γιορτινή ημέρα, να πάτε στα σπίτια σας. Εγώ θέλω με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της ΝΟΔΕ για τη σημερινή του πρόσκληση, που είναι πολύ τιμητική για μένα να βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σας, αλλά και τον τοπικό σας βουλευτή, τον κύριο Αντωνιάδη, τον κύριο Γιάννη Αντωνιάδη, με τον οποίο τα τελευταία 2,5 χρόνια που έχω τη χαρά και την τιμή να είμαι πρόεδρος της ΟΝΕΔ, έχει τύχει να συνεργαστούμε αρκετά και έχω να σας πω πως πρέπει να είστε πολύ περήφανοι που έχετε έναν τέτοιον άνθρωπο να σας εκπροσωπεί στο ελληνικό κοινοβούλιο, ένα γνήσιο πατριώτη. Είναι παρά την χαρά του που νιώθω που βρίσκομαι σήμερα εδώ, νιώθω όμως και αρκετά οργισμένος, γιατί λίγα χιλιόμετρα από εδώ, το καλοκαίρι, ο Έλληνας Πρωθυπουργός υπέγραψε μια επέσχυτη συμφωνία, μια συμφωνία που αναγνωρίζει για πρώτη φορά μακεδονική εθνότητα και μακεδονική γλώσσα, κάτι που 6 προκάτοχοί του είχαν αρνηθεί να κάνουν στο παρελθόν. Και είναι πραγματικά θλιβερό αυτό, γιατί όχι μόνο αυτή η συμφωνία είναι πάρα πολύ επιζήμια για τα εθνικά κεκτημένα, όπως είπε και πριν ο κύριος Σταϊκούρας της χώρας μας, αλλά γιατί καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της συζήτησης ποτέ μα ποτέ δεν άκουσε τον ελληνικό λαό. Τον απαξίωσε με τον χειρότερο τρόπο. Δεν ήρθε ποτέ το θέμα αυτό στο Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, δεν ήρθε ποτέ στη Βουλή παρά μόνο με την πρόταση της πιστείας του Κυριάκου Μητσοτάκη, τότε που υπήρχε η ευκαιρία να μην υπογραφεί αυτή η συμφωνία, αλλά ο κύριος Καμένος αποφάσισε να δώσει το στυλό στον κύριο Τσίπρα για την υπογράψει. Είμαι όμως και αρκετά οργισμένος σαν νέος άνθρωπος όταν βλέπω τα καμώματα του Υπουργού Παιδείας του κυρίου Γαβρόγλου στη τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Είπε πολύ σωστά ο κύριος Αντωνιάδης για το τι γίνεται με το εκπαιδευτικό ίδρυμα εδώ στο νομό σας. Όλοι εδώ έχετε παιδιά, ανήψια, τα οποία είτε είναι λίγο μεγαλύτερα και έχουν μπει στο πανεπιστήμιο, είτε τώρα ετοιμάζονται να δώσουν πανελλήνιες εξτάσεις. Και βλέπετε ότι καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της τετραετίας αυτής της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ έχουν αλλάξει 4 με 5 φορές τον τρόπο εισαγωγής των πανελληνίων. Και ούτε τα παιδιά, αλλά ούτε και εσείς οι ίδιοι δεν μπορείτε να κάνετε τον προγραμματισμό σας. Είμαι όμως και οργισμένος γιατί και λυπημένος ταυτόχρονα, γιατί βρίσκομαι σε μια περιοχή στη Δυτική Μακεδονία που έχει τους υψηλότερους δείκτες ανεργίας. Είναι θλιβερό τα νέα παιδιά, παιδιά με 2 και 3 πτυχία, με μεταπτυχιακά, να δουλεύουν για 200 και 300 ευρώ ανασφάλιστοι, χωρίς κάποια προοπτική, όχι μόνο στο χώρο εργασία τους, αλλά και στην ίδια τους τη ζωή. Και αυτό που τους οδηγεί, τα αδέρφια και οι φίλοι μας, να φεύγουν για το εξωτερικό, για να βρουν μια καλύτερη τύχη, για ένα καλύτερο αύριο. Είπε και πριν ο Υπουργός και ανέλησε, καθώς είναι και ο καφήλην αρμόδιος, τον τρόπο με τον οποίο η Νέα Δημοκρατία θα πορευθεί για τον πρώτο χρόνο. Είπε τις κινήσεις που θα κάνουμε, τις διορθωτικές, οι οποίες θα κλείσουν το μάτι στα νέα παιδιά, όχι όμως μόνο στα νέα παιδιά, αλλά και στις επιχειρήσεις, γιατί ξέρω ότι εδώ στενάζεται από τη φυγή, όχι μόνο των μυαλών, αλλά και των επιχειρήσεων στις γειτονικές χώρες, έτσι ώστε να αρχίσουν να επιστρέψουν, να επιστρέφουν και να πάρει ξανά ζωντάνια ο τόπος σας. Το 2050, σύμφωνα με έρευνες, θα είμαστε ένα έθνος 8 εκατομμυρίων αντί για 11 που είμαστε σήμερα. Και θα είμαστε και ένα έθνος γυρασμένο. Γιατί τα νέα παιδιά, τα οποία εσείς με κόπο και υδρότα έχετε σπουδάσει με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, κάνοντας 2 και 3 δουλειές ταυτόχρονα, εγκαταλείπουν τη χώρα μας για το εξωτερικό και δεν επιστρέφουν ποτέ. Ο Υπουργός είναι καθηγητής και στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, στην παλιά ΟΣΟΕ. Και δεν το είπε πριν, αρκεί κανείς να κάνει μια βόλτα στην ΑΣΟΕ, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο ή στην νομική, στο κτίριο της νομικής στη Σόλωνος, για να καταλάβει τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση αντιμετωπίζει την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι γιάφκα παραγωγής Μολότοφ και είναι ένας χώρος ο οποίος υπάρχει για να γίνεται παραεμπόριο και λαθρεμπόριο. Σωστά, Υπουργέ? Έτσι δεν είναι? Σκεφτείτε τους, και το γνωρίζετε, γνωρίζετε πολύ καλά εσείς αυτή τη λειτουργία του Πανεπιστημίου και τα προβλήματα. Οι άνθρωποι εδώ με κόπους και βάσανα να έχουν στείλει τα παιδιά τους στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο και να βλέπουν τον Πρίτανη να ανακοινώνει πως αναστέλλει τη λειτουργία του Πανεπιστημίου για 2 και 3 μέρες επειδή δεν μπορεί να γίνει μάθημα, γιατί υπάρχει διακίνηση ναρκωτικών. Έχουμε περάσει από το άσυλο ιδεών λοιπόν στο άσυλο για τη διακίνηση των ναρκωτικών. Εμένα μου έκανε μια πολύ τιμητική πρόταση ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και επόμενος πρωθυπουργός να είμαι υποψήφιος στις ευρωεκλογές σε επερχόμενες του Μαΐου. Θέλω να εκφράσω την γενιά μου, τα προβλήματα και τις αγωνίες της γενιάς μου και θέλω, θα ήταν πραγματικά τιμή για μένα να με στηρίξει η Φλόρινα, μια ακριτική περιοχή με πάρα πολιτικά προβλήματα, με πάρα πολλά πραγματικά ζητήματα και προβλήματα, και θέλω να είστε βέβαιοι ότι αν με τιμήσετε με την ψήφο σας και τελικά καταφέρω να εκλεγώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα είμαι δίπλα σας, σταθώ δίπλα σας και θα είμαι σε αγαστή επικοινωνία με τον κύριο Αντωνιάδη για να σκύψουμε από πάνω, έτσι ώστε να φέρουμε τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία υπάρχουν στην Ευρώπη. Υπάρχουν τρόποι ανάπτυξης, αλλά δυστυχώς οι εκπρόσωποι μας εκεί πηγαίνουν και το μόνο που κάνουν είναι να κάνουν ταξίδια και να φέρουν επισκέπτες. Υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες στην Ευρώπη, οι οποίες δυστυχώς δεν υπάρχουν κατάλληλοι άνθρωποι να σκύψουν το κεφάλι, να σηκώσουν τα μανίκια, να δουλέψουν, έτσι ώστε αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία σε συνεργασία τόσο με την κεντρική πολιτική σκηνή όσο και με την τοπική αυτοδιοίκηση να έρθουν και να πέσουν στην τοπική οικονομία.
Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους για το χρόνο να έρθετε να μας ακούσετε εδώ. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την διαχρονική σας πορεία μέσα σε αυτή την παράταξη, για να είμαι σήμερα εγώ εδώ ένας νέος και να ηγούμε της νεολαίας της Νέας Δημοκρατίας. Σημαίνει ότι όλοι εσείς, οι μεγαλύτεροι ηλικιακά από μένα και σε εμπειρία, έχετε δώσει πολλά σε αυτή την παράταξη και την κρατήσατε όρθιοι στα δύσκολα, όταν η Νέα Δημοκρατία πονούσε και πραγματικά πέρασε δύσκολες μέρες. Θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και να είστε σίγουροι πως οι επόμενες εθνικές εκλογές, όποτε αυτές και αν γίνουν, θα έχουν αυτοδύναμο πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ όλους θερμά για την παρουσία σας σήμερα και ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τους δύο προσκεκλημένους μας για την πολύ ωραία εκδήλωση που κάναμε σήμερα. Αυτό το τραπέζι, ο μόνος που δεν θέλει ψήφο εδώ στη Φλόρινα είμαι εγώ, έτσι. Όλοι άλλοι. Ο σταθμός Ράδιο Φλόρινα. Η συχνότητα 101,5. Η επιλογή δική σας. Ράδιο Φλόρινα.